Θα συνεχίσουμε εμείς και θα πάμε στο αγροτικό, κυρίες και κύριοι, διότι είπαμε οι προετοιμασίες πια έχουν φτάσει στην κορυφή. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ξεκινάμε με τον κύριο Σιδηρόπουλο από την πλευρά της Λάρισας. Η Αγκρότικα είναι σταθμός. Θα μας πει ο ίδιος αν θα κατέβουν με τρακτέρι, με άλλο είδος, έτσι, αν θα κατέβουν με τα γιοταχή τους ή με λεωφορεία. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να μεταφερθούν αγροτικά μηχανήματα από τη Λάρισα στην Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στην Αγκρότικα. Ίσως αυτό να το αφήσουν το κομμάτι στους Βορειοελλαδίτες. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σιδηρόπουλε. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι. Γεια σας από τη Λάρισα. Πώς είστε? Για πείτε μας. Είμαστε πολύ καλά. Καλά. Α. Γιατί το πρωί, είναι αλήθεια, στο πανελλαδικό κανάλι σας είδαμε να εκνευρίζεστε σε κάποια στιγμή. Το ξεπεράσατε γρήγορα όμως. Α, κοιτάξτε, επειδή καταλαβαίνετε από τη μεσογραφία και το κομμάτι της ενημέρωσης, ήταν δεδομένο ότι απέτησα να έχω συγκεκριμένο χρόνο για να μπορώ να πω αυτά τα 3-4 πράγματα που απασχολούν τους αγρότες. Ναι. Γιατί αν είναι να έρχεται ο Υπουργός να επαναλαμβάνει αυτά που λέει εδώ και 5 μήνες, δεν λέει τίποτα. Δεν είχατε παράπονο όμως, σας τον δώσαν το χρόνο. Το στεναχωρήσαμε λίγο, αλλά τι να κάνουμε. Εντάξει. Γιατί του στεναχωρήσατε? Τι, δεν είπατε κάτι περίεργο, τουλάχιστον από όσο παρακολούθησα. Κοιτάξτε, ο εκπρόσωπος των αγροτών, ναι, έχει οριστεί από τον Πρωθυπουργό να είναι ο κύριος Αβγενάκης. Αγρότες και κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, εκπρόσωπός μας είναι ο Υπουργός της Αγροτικής Ανάπτυξης. Εντάξει, αυτός είναι ο Υπουργός. Γιατί, ναι, έπρεπε να λέει, δεν είναι δικό μου θέμα, είναι το άλλο Υπουργού. Αυτό το θέμα είναι το άλλο Υπουργού. Με συγχωρείτε. Υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχουν υπουργοί που δεν μιλάνε μεταξύ τους. Για να καταλάβουμε. Θέλετε να μου πείτε ότι δεν είχε συνεννοηθεί με τα άλλα υπουργεία, τουλάχιστον για κάποια θέματα που αφορούν εκείνα, για να σας δώσει ο κύριος Αβγενάκης την απάντηση? Ο κύριος Σκυλακάκης το ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ότι, παιδιά, δεν θα πληρώσετε την κατανάλωση που κάνατε φέτος Μάιο και Σεπτέμβριο. Ναι. Δεν θα το καταβάλλετε. Θα πάρει παράταση 2 χρόνια. Το ρεύμα λέτε εσείς τώρα. Το ρεύμα. Ναι. Το ρεύμα. Ναι. Και μετά από 2 χρόνια, ναι, εάν θες να πάει να δώσεις κάποιο οικονομικό μέγεθος, πήγαινε δες το. Να το δώσεις. Αλλά δεν θα σε υποχρεώσουμε. Ναι. Ξέρετε ότι από τον 8, με πέρασε ένας μήνας. Mm-hmm. Μπήκαμε μετά. Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος. 3 μήνες έχουν σπάσει τα τηλέφωνα τις πρακτικές εταιρείες, οι δικηγόροι, να σε λένε στις 4 το απόγευμα, στις 8 το βράδυ, στις 7 το πρωί, εάν δεν βάλετε αύριο 100 ευρώ, θα δώσουμε εντολή να γίνει διακοπή του ρεύματος. Ποιος τότε στο δικαίωμα να με πάρει με ένα τηλέφωνο? Το δικό μου το τηλέφωνο που τόμωσα για να εξυπηρετούμε, ο δικηγόρος πώς το πήρε? Και πού καταλήξατε σε αυτό το θέμα? Γιατί είπαμε ότι ανακοινώθηκε νωρίτερα, λέτε εσείς ότι ενδιάμεσα σας τρέλανε στο τηλέφωνο. Δεν ήρθε όμως στη Βουλή. Δεν ήρθε η τροπολογία στη Βουλή. Ναι. Οπότε κόπηκαν 700 παροχές. Ναι. Κόπηκαν 700 παροχές. Και όταν παρεμβαίνει ο Σκυλακάκης, ξανέρθουν και τα συνδέσαν. Μάλιστα. Δηλαδή είναι η κατάσταση αυτή. Και τώρα αναγκάστηκε ο Πρωθυπουργός να καλέσει τον Σκυλακάκη στο Μαξίμου και να του πει: παίρνει την τροπολογία. Όταν γίνεται το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός είναι στην κεφαλή και οι δύο υπουργοί είναι απέναντι. Γιατί δεν μπορούν να συνεχίσουν? Ίσως γιατί έχουν πολλά θέματα, να πω εγώ. Όχι, γιατί ίσως δεν μιλάνε μεταξύ τους. Δεν μιλάνε μεταξύ τους, δεν θέλουν να δώσουν λύσεις, έχουν πολλά θέματα και δεν προλαβαίνουν, δεν έχουν λεφτά. Τι? Δηλαδή, αν φτάνουμε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα κατέβηκε στον μπλόκο, στην Αμβρακία, κατέβηκε στον μπλόκο των αγροτών και μίλησε με τους αγρότες. Ναι. Ο υπουργός συγκεκριμένος, 4 μέρες στη Θεσσαλία, δεν πήγε στον μπλόκο γιατί ήταν κομμουνιστές. Ελάτε πολύ τώρα, κύριε Σιδηρόπουλε, που ήταν κομμουνιστές. Τώρα, τουλάχιστον αυτή τη χρονιά δεν υπάρχουν τα κόμματα στις κινητοποιήσεις. Ποιοι κομμουνιστές, ποιοι μπλε, ποιοι πράσινοι, ποιοι... Εντάξει. Θέλετε να κρυφτούμε πίσω από τις λέξεις? Όχι, δεν θέλω να κρυφτούμε. Δεν το συνηθίζουμε αυτό. Το ότι αποκάλεσε ότι οι κινητοποιήσεις είναι υποκινούμενες από κόμματα κτλ. Είναι λάθος. Πρώτα θα ζητήσει συγγνώμη για αυτό το πράγμα. Θα ζητήσει συγγνώμη γιατί έκανε λάθος, όπως έκανε το πρωί που το πήρε πίσω. Καταλάβατε κάποια στιγμή τι πήγε να πει? Το καταλάβατε τι είπε το πρωί και το πήρε πίσω, αφού τον τραβήξαμε λίγο τα αυτιά? Επαναλάβετε το λοιπόν για να καταλάβουμε. Κάποια στιγμή που τον κάνω την ερώτηση,
Μου λέει φτάνει. Φτάνει. Δίνει εντολή. Φτάνει. Δεν θα μας υποδείξετε τη δουλειά μας. Φτάνει. Ναι, ακριβώς. Φτάνει. Ναι. Δηλαδή τι είμαστε, υπάλληλοι του. Δουλεύουμε στο εργοστάσιο του. Ή πήγαμε στο χωράφι του και σκαλίζουμε τον μπαμπάκι. Είναι κύριε Σιδηρόπουλε, εσείς όμως δεν έχετε κρύψει ποτέ την πολιτική σας ταυτότητα, την κομματική σας ταυτότητα. Επομένως, δεν καταλαβαίνω γιατί ένιωσε ο υπουργός ότι κάτι περίεργο συμβαίνει εκείνη την ώρα. Κοιτάξτε, ο συγκεκριμένος δεν μπορούμε να τον ερμηνεύσουμε. Έχει επιλέξει ίσως κάποια άτομα από εδώ, από τη Λάρισα, τον είπανε ότι δεν πρόκειται να βγουν τραχτέρ. Δεν πρόκειται να γίνει κινητοποίηση. Τυφωνών αυτό να το είπε και στον Πρωθυπουργό. Ναι. Εκτέθηκε γιατί τα μηχανήματα πλέον εδώ είναι κοντά στα 1200. Και αν βάλουμε και τον Αλμυρό και το Ριζόμυλο, και αν βάλουμε και αυτά που είναι στη Μακεδονία, περνάμε τις 5.000 τραχτέρ. Τώρα αν αυτοί όλοι είναι κακοί, τι να κάνουμε. Πάντως οι περισσότεροι είναι μπλε. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Επομένως δεν καταλαβαίνω πού δημιουργείται η ένταση. Από την άλλη, ναι, το ότι ακόμη δεν έχουν κλείσει δρόμοι είναι ένα πολύ καλό σημάδι για τον ίδιο τον Υπουργό για να ανοίξει ακόμη περισσότερο τις πόρτες, γιατί κάτι φαίνεται, κάτι περίεργο συμβαίνει με το άνοιγμα της πόρτας. Δηλαδή τον ακούμε κάθε φορά τον κύριο Βγενάκη να λέει: το Υπουργείο είναι εδώ, εγώ είμαι εδώ, ελάτε να μιλήσουμε. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει και δεν μπορείτε να τα βρείτε. Και επειδή τώρα λέει ο Υπουργός ότι οι πόρτες του Υπουργείου είναι ανοιχτές, ναι, θα τρέξουν οι αγρότες από τα μπλόκα να πάνε να κάνουν συνάντηση με τον κύριο Αβγενάκη. Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό. Θέλετε να γίνει το αντίθετο, ο κύριος Αβγενάκης να έρθει στα μπλόκα. Πώς θέλετε να γίνει. Θα το ερμηνεύσετε εσείς. Να σας δώσω κάτι για να το ερευνήσετε, ναι, τώρα στην αγρότικα το τετραήμερο. Τι. Είστε δημοσιογράφοι. Και μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο στο γραφείο του κύριου Υπουργού, ναι, και να το ρωτήσετε μία ημερίδα που αφορά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ναι. Γιατί στάθηκαν προσκλήσεις, ειδικές προσκλήσεις με την παράγραφο είναι προσωπική και δεν μεταβιβάζεται. Ναι. Γιατί επιλέχτηκαν να προσκαλεστούν συγκεκριμένα άνθρωποι και δεν μπορούν να πάνε οι αγρότες να ενημερωθούν. Περιμένετε. Γιατί σήμερα όλοι οι αγρότες δεν μπορούν να μπουν σε εκείνη την ημερίδα. Δηλαδή ο χώρος δεν είναι τέτοιος που μπορεί να σηκώσει πάρα πολύ κόσμο. Όλους σας. Όταν λέτε προσωπικές προσκλήσεις, τι εννοείτε. Κάλεσαν τους αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι ξεκάθαρα στο κόμμα και θέλουν μόνο αυτούς αυτή την ημερίδα. Αυτό μου λέτε τώρα. Εγώ σας είπα, είστε δημοσιογράφος έμπειροι. Και μπορείτε με ένα τηλέφωνο στο Υπουργείο να σας δώσει το Υπουργείο την εξήγηση ότι αν κλείσαν ένα ξενοδοχείο από τα καλύτερα της Θεσσαλονίκης, ναι, και το κλείσανε για 50 άτομα ή για 25 άτομα, δεν είναι εκδήλωση. Όχι, εκδήλωση δεν είναι για 50 αγρότικα, άτομα. Στην αγρότικα θα πάνε οι αγρότες. Δεν θα πάνε να μην πω καμιά κουβέντα. Τέλος πάντων τώρα, επειδή είστε και σε πολλή ένταση, δεν νομίζω ότι η ημερίδα είναι αυτή που θα σας, που σας λείπει τώρα. Εσείς θέλετε επίλυση θεμάτων. Εγώ σας το είπα για να δείτε ότι σχεδιάζουν και κάνουν ενέργειες και πράξεις που είναι αντίθετες στη φιλοσοφία. Έχεις ανοιχτό μυαλό και διάλογο με τον κόσμο. Δεν φοβάσαι τίποτα. Άμα είναι να κρύβεσαι σε χώρους και βάλεις απ' έξω και την πυρασφάλεια, με συγχωρείς τώρα, πού βρισκόμαστε. Κύριε Σιδηρόπουλε, δεν μπορεί να κρυφτεί ο Υπουργός. Θα ανέβει στην Αγκρότικα, θα σας δει απέναντι από την Αγκρότικα. Τρακτέρ θα είναι πάρα πολλά, θα μας τα πει τώρα. Είναι και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Διαμαντόπουλος, στην γραμμή ήδη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ετοιμάζουν τα τρακτέρ. Αύριο ξημερώματα θα ξεκινήσουν από εδώ και από άλλα σημεία. Δεν μπορεί να είναι αόρατος ο Υπουργός ή να γίνεται αόρατοι εσείς και να μην τα πείτε σε κάποια στιγμή. Και να μας πει ο συνάδελφος αν κλείστηκε ραντεβού με τον Υπουργό. Κλείστηκε. Κύριε Διαμαντόπουλε, είστε στη γραμμή. Ναι. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε κλείσει ραντεβού ως αγροτικός κόσμος με τον κύριο Αβγενάκη ραντεβού τώρα εδώ στην Αγκρότικα. Όχι, φυσικά και ούτε επιζητούμε τέτοιο ραντεβού. Γιατί δεν θέλετε ραντεβού. Γιατί δεν θέλετε ραντεβού μαζί με τον Υπουργό. Δεν υπάρχει σοβαρότητα. Ναι? Πιστεύω ότι δεν υπάρχει σοβαρότητα από πλευράς Υπουργού. Όταν βλέπουμε τις δηλώσεις τελευταίες που έγιναν για τα αγροτικά, ναι, όταν βλέπουμε ότι τη μία μέρα μας χαρακτήριζε ότι ήμασταν κομματικά επικοινωνούμενοι, την άλλη μέρα μας είπε ότι έχουμε δίκιο για τα αιτήματά μας, την άλλη στιγμή μας είπε ελάτε να συζητήσουμε. Από πού να το πιάσει, ένας υπουργός θα έπρεπε να λειτουργεί έτσι?
Πιστεύω ότι ένας υπουργός θα ήταν ανοιχτός στο διάλογο, δεν θα έπρεπε να φοβάται τίποτα και πριν δημιουργηθεί οτιδήποτε άλλο, θα έπρεπε να καλούσε εκεί και να πάμε σε ένα διάλογο πριν ακόμα ξεκινήσουμε τις σκέψεις λοιπόν. Για τις κινητοποιήσεις. Ναι, επειδή ακριβώς τα ζητήματα δεν είναι καινούργια. Αυτά τα οποία λέτε τώρα τα λέγατε πάντα, τώρα έχουν προσθεθεί και κάτι ακόμα εκεί από τη Θεσσαλία που έχουν και άλλα μεγάλα ζητήματα υπαρξιακά. Δηλαδή για να υπάρχουν οι αγρότες και αύριο. Εάν το κράτος, το Υπουργείο, δεν ξέρω εγώ ποιος, δεν έχει χρήματα, δεν είναι πιο έτοιμο να σας πει κάντε υπομονή μέχρι τον Ιούνιο για να συγκεντρώσουμε χρήματα, να δανειστούμε χρήματα, δεν ξέρω πώς θα τα βρούμε. Από το να σας ταλαιπωρεί έτσι και να σας λέει εγώ θα σας πληρώσω τον Ιούνιο και αυτό έχω να σας πω. Δεν ξέρω ποια θα ήταν η συμπεριφορά σας, αν σας έλεγαν δεν έχουμε χρήματα, τώρα, σήμερα. Γιατί ζήτησε κανένας την αποκατάσταση της Θεσσαλίας να την κάνουμε σε τρεις μέρες. Όχι, ζητήσατε όμως ότι συζητήσαμε το θέμα, να ξεκινήσετε να καλλιεργείτε. Μισό λεπτό. Ζητήσαμε την αποζημίωση μέσω ΕΛΓΑ. Ναι. Έχουμε πληρώσει το 70% του ασφάλιστρου. Ναι. Βάζει το κράτος το 30% και καλά κάνει. Ναι. Αποζημίωση με ένα καλό ποσό όσο αφορά τον ΕΛΓΑ. Γι' αυτό και ο ΕΛΓΑ δεν υπάρχει στα αιτήματα. Ο ΕΛΓΑ λειτουργήσε φυσιολογικότατα. Ναι. Ωραία. Και περιμένουμε την εξόβληση. Ωραία. Η εκκρεμότητα του ΕΛΓΑ είναι να μας πει, πότε? Ότι το τελικό ποσό είναι τόσο. Ναι. Αυτή η εκκρεμότητα υπάρχει μόνο. Άρα αφήστε τον ΕΛΓΑ απ' έξω. Εγώ αφήνω πολλά απ' έξω. Απλά για τα πετρέλαια, λοιπάσματα, ακρίβεια, κακό ιστορίες δεν πρέπει να δοθεί. Αυτό είναι δουλειά του Υπουργού να το απαντήσει. Δεν είναι απλό λοιπόν να σας πει ότι ξέρετε. Ακόμη φέτος θα πάμε έτσι στο πετρέλαιο, αν δεν μπορεί λέμε να σας δώσει την καθαρή τιμή, γιατί δεν έχουμε χρήματα. Ή ότι θα σας πληρώσω τον Ιούνιο, γιατί θα έχει γίνει ένα κομμάτι φορολογικών δηλώσεων, θα έχουμε κάποια έσοδα. Ωραία. Ναι, ωραία. Δεν είναι πιο έντιμο. Και άμα βγει και πει ότι οι αγρότες από του χρόνου θα νομοθετήσουμε αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αντρία, ποιον θα πειράξει? Αφού τον βολεύει αυτό το κράτος. Αυτό ρωτάω κι εγώ. Λοιπόν, γιατί δεν το λέτε, καραμπέλα έχουν στο στόμα. Τι να σας πω. Κύριε Σιδηρόπουλε, τι δύναμη να περιμένουμε πάνω στην αγρότικα τώρα στη Θεσσαλονίκη από εσάς εκεί από τη Θεσσαλία, τι έχετε συνεννοηθεί? Η Θεσσαλία εχθές στον Παλαμά, ναι, δόθηκε η συζήτηση και η οδηγία που δόθηκε στους αγρότες ότι την Πέμπτη υπάρχει το μεγάλο συνεδριτήριο και το Σάββατο, είναι δύο μέρες, να είναι εκεί οι αγρότες με οποιοδήποτε μέσο. Θα μπουν λεωφορεία και για την Πέμπτη και για το Σάββατο. Αγροτικά μηχανήματα δεν θα ανεβάσετε εσείς επάνω? Όχι. Ωραία. Όχι. Τι κόσμο περίπου περιμένετε να δώσει το παρόν από εσάς? Εγώ νομίζω ότι θα είναι πρωτοφανή η συγκέντρωση και της Πέμπτης και του Σαββάτου. Ναι. Αλλά πρέπει να πω στους συναδέλφους ηρεμία, χαμηλά η μπάλα. Μπράβο. Μην κάνουμε καμιά χαζομάρα και δείξουμε καμιά εικόνα ότι σπάζουν πόρτες και σπάζουν παράθυρα. Και δεν θα αφήσουμε τον Υπουργό μην να κάνει το δίκιο τα σας. Ναι, μην χάσετε αυτή, το δίκιο αυτή σας. Τη στιγμή μας περιμένουν στη γωνία να αλλάξει η εικόνα η οποία την κερδίζουμε την εικόνα. Ότι απαιτούμε λύσεις και είμαστε στο διάλογο. Ωραία. Ακόμα και με τον Πρωθυπουργό. Ωραία. Να προσέξουμε αυτό. Κύριε Σιδηρόπουλε, να τα ξαναπείτε αυτά και στους δικούς σας και θα πάμε και στον κύριο Διαμαντόπουλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Να σου καλά. Καλή δύναμη. Κύριε Διαμαντόπουλε. Πείτε μου την ετοιμασία που έχετε κάνει εσείς τώρα, γιατί ξέρουμε ότι εντάξει, από τη Λάρισα δεν θα ξεκινήσουν αγροτικά μηχανήματα, τρακτέρ και τα υπόλοιπα. Από εμάς όμως θα φύγουν αρκετά αγροτικά, έτσι? Από εδώ από τις Σέρες, κυρία Μωραήτη, θα φύγουν περίπου 100 τρακτέρ. Μεγάλη δύναμη. Χθες έχει γίνει μια σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Εκεί ήταν ο στρατηγός Γενικός Διευθυντής της Θεσσαλονίκης, ήταν ο επιθεωρητής. Οπότε εκεί πέρα υπόθηκαν κάποια πράγματα, κανονίσαμε το πώς θα γίνει ασφαλή διέλευση των τρακτέρ στην έκθεση. Mm-hmm. Εμείς δεν πήγαμε να ζητήσουμε, εμείς πήγαμε και απαιτήσαμε και είπαμε ότι θα μπουν τα τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη. Έχουν κανονιστεί όλα το πώς θα γίνει όλος ο δικός αυτός χάρτης, πώς θα πούμε. Πώς θα πάμε, όλα αυτά κατόπιν συνεννοήσεως με την αστυνομία. Ωραία. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε από τις Σέρες θα είναι τουλάχιστον 100 τρακτέρ. Θα υπάρχει μια οργάνωση, θα υπάρχουν τρακτέρ από τη Χαλκιδική, θα υπάρχουν Ανατολική και Δυτική Θεσσαλονίκη, θα υπάρχουν τρακτέρ από τη Πέλα, από εδώ από το Λιτή,
πόσες φορές θα υπάρχουν τρακτέρ από την ευρύτερη περιοχή. Επομένως, αυτό που υπόθηκε χθες, περίπου 300 τρακτέρ, λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, μπροστά εκεί αυτά, στην Αγκρότικα. Αυτά θα μπουν μέσα. Ναι. Έχει οριοθετηθεί ο χώρος που θα μπουν. Ωραία. Θα είναι η είσοδος της Αγκρότικα, ακριβώς αυτή που είναι μπροστά από την πλατεία Χάνθ, δηλαδή μπροστά τον πύργο του ΟΤΕ. Ωραία. Ακριβώς εκείνη την είσοδο, εκεί θα γίνει το μεγάλο του συναλυτήριο, εκεί θα μπουν τα τρακτέρ. Φυσικά θα κλείσουν και κάποιοι δρόμοι όταν θα έρθει ο κόσμος, διότι περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο. Γίνεται μια μεγάλη οργάνωση, ούτως ώστε να έρθει ο κόσμος εκεί πέρα, να διαδηλώσουν για τα προβλήματα που υπάρχουν στον αγροτικό κλάδο. Κύριε Διαμαντόπουλε, τι ώρα θα ξεκινήσετε εσείς από τις Σέρρες αύριο? Θα ξεκινήσουμε στις 6 ώρα. 11 η ώρα θα πρέπει να μπούμε μέσα στη Θεσσαλονίκη. Είναι ώρα με τη λιγότερη κίνηση, οπότε θα δημιουργήσουμε το λιγότερο δυνατό πρόβλημα που μπορεί να δημιουργήσουμε. Ναι. Αυτό όμως που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι στην Αγρότικα δεν πάμε για να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Μπράβο. Πάμε να αναδείξουμε το πρόβλημα που υπάρχει στον αγροτικό τομέα. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο καθένας. Γι' αυτό δεσμευτήκαμε και απέναντι στην αστυνομία ότι θα πάμε σε ένα πολιτισμένο συλλαλητήριο, το οποίο θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να ξέρετε ότι θα γίνουμε ακουστοί και πιστευτοί εκεί που πρέπει. Καλά, εσείς δεν πάτε για να διαλύσετε, να σπάσετε κάτι. Αυτό το έχετε κάνει ξεκάθαρο από την πρώτη μέρα της κινητοποίησης, έτσι, και εσείς και οι υπόλοιποι αγρότες. Δεν θα γίνουν ζημιές, ούτε θα ταλαιπωρηθεί κάποιος, εννοώ με ζημιές που μετά θα κληθεί να αντιμετωπίσει. Πολιτισμένα λοιπόν θα δώσετε το παρόν εκεί. Τώρα, συνάντηση με τον Υπουργό, λέτε εσείς δεν ζητήσατε, αλλά αν σας πει ελάτε να μιλήσουμε και να πούμε 2-3 πράγματα. Ακούστε κύριε Μωρέτη, κάποια στιγμή εμείς δεν είμαστε στήρι στο ζήτημα του διαλόγου. Ναι. Κάποια στιγμή θα γίνει και ο διάλογος. Mm. Βλέποντας όμως κινήσεις από πλευράς υπουργού, κινήσεις οι οποίες θυμίζουν νηπιαγωγείο, πραγματικά νηπιαγωγείο. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Διαμαντόπουλε, τώρα? Σας είπα προηγουμένως πόσο μπορεί να είναι ένας άνθρωπος υπουργός και να βγαίνει και να χαρακτηρίζει ότι είμαστε υποκινούμενοι κομματικά. Πώς μπορούμε την επόμενη μέρα να βγαίνει και να λέει τα αιτήματά σας είναι δίκαια, και την μεθεπόμενη μέρα να βγαίνει και να λέει ελάτε σε διάλογο. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Ναι. Αλλά πέρα από αυτό όμως, να σας πω το εξής. Mm. Έχουμε εδώ και 2-3 μήνες που έχει οριστεί ο καινούργιος υπουργός, ο οποίος έχει αναλάβει μια ιστορία εκεί πέρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν λειτουργεί, δυσλειτουργούσε και δεν λειτουργεί τον ακόμα. Τον έδιωξε όμως, λέει. Θα πάει και στα δικαστήρια τον παλιό πρόεδρο. Ακούστε, και μπήκε ο καινούργιος. Ναι. Μακάρι να ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα. Μπορεί να διώξαμε τον Σιμανδράκο, ο οποίος ήταν πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι. Εντάξει, αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο έπρεπε να το κάνουμε, διότι και αυτός είχε μερίδιο της ευθύνης του. Ναι. Όμως, τι φέρνουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Φέρνουμε το διευθυντή του γηπέδου του Ηρακλείου, φέρνουμε το διευθυντή του γηπέδου της Λάρισας, φέρνουμε και μια άλλη διευθύντρια, η οποία πραγματικά μόνο από αγροτικό τόπο δεν είναι και να γνωρίζει από αγροτικά. Τι περιμένουμε από αυτούς τους ανθρώπους? Θέλουμε να κάνουμε δουλειά. Ας σκύψουμε σοβαρά, ουσιαστικά, πρακτικά, να βάλουμε ανθρώπους που ξέρουν το αντικείμενο, που μπορούν να συμμαζέψουν την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανθρώπους που μπορούν να συμμαζέψουν την κατάσταση στο Υπουργείο γενικότερα και στον αγροτικό τομέα, ούτως ώστε πραγματικά να δούμε βήματα, να τα επικροτήσουμε αυτά τα βήματα. Μπορούμε να επικροτήσουμε τέτοια βήματα που γίνονται. Άρα δεν βλέπετε εσείς κινήσεις που να σας δείχνουν ότι κάπου συγκεκριμένα πάνε? Αυτό μου λέτε. Εμείς, κυρία Μωραϊτή, εμείς αύριο την Πέμπτη, ναι, στο μεγάλο αυτό συλλαλητήριο που θα γίνει με την ολοκλήρωσή του, θα δώσουμε ένα ψήφισμα στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, στο Μακεδονιακό Υπουργείο. Ναι. Όπου μέσα στο ψήφισμα αυτό το αναλύουμε την κατάσταση που υπάρχει στον αγροτικό τομέα, το αναλύουμε τα αιτήματα τα οποία έχουμε και του ζητάμε μία συνάντηση, ούτως ώστε να θέσουμε τα θέματά μας σε... Άρα απάντηση από τον Πρωθυπουργό θέλετε πια? Δεν μιλάτε με κανέναν άλλον? Από τον Πρωθυπουργό το ίδιο. Νομίζω ότι πλέον η όλη υπόθεση εκεί πρέπει να επικεντρωθεί. Εκεί πρέπει να δοθούν απαντήσεις και λύσεις επάνω στα προβλήματα που έχει ο αγροτικός κόσμος. Μέχρι πότε είστε διαθετημένοι να περιμένετε για να έχετε αυτή την απάντηση μετά το ψήφισμα που θα δώσετε και το Κοιτάξτε, ζήτημα? Κοιτάξτε, κυρία Μωραϊτη, δεν είναι θέμα μέχρι πότε είμαστε διαθετημένοι.
Το ζήτημα είναι να υπάρξει, δηλαδή πραγματικότητα να είναι ότι υπάρχει μια καλή θέληση το να πάμε να βρεθούμε και να πούμε κάποια πράγματα, να πούμε κάποιες αλήθειες, ναι, και να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του. Mm. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει θέληση, να υπάρχει θέληση για αγροτική πολιτική. Αν έχουμε τη θέληση, θα το βρούμε. Θα κάνουμε και εμείς υπομονή, θα βάλουμε ξανά πλάτη. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει θέληση. Αν σας το ρωτάω, όμως, κύριε Διαμαντόπουλε, είναι γιατί και ο καιρός που έχετε μπροστά σας μέχρι να αρχίσετε την καλλιέργεια δεν είναι άσωτος. Θέλω να πω, εσείς δεν έχετε μήνες ατέλειωτους μπροστά σας. Από την άλλη, θα πρέπει να ξέρετε τι χρήματα έχετε στην τσέπη σας για να ξεκινήσετε την καλλιέργεια. Και να ξέρετε και πού οδηγείστε. Αυτό είναι όλο. Εννοείται ότι το οικονομικό είναι μεγάλο ζήτημα. Σας είπα προηγουμένως ότι ο ΕΠΚΕΠΕ, ενώ έχουν μπει κάποια καινούργια πρόσωπα, εξακολουθεί να μην λειτουργεί. Είμαστε στάσιμοι εδώ και 2 και 3 μήνες, ναι, που έχει αναλάβει ο νέος υπουργός. Είμαστε στάσιμοι. Δεν έχει γίνει το παραμικρό. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν κάποιες πληρωμές οι οποίες είναι για το μέλλον, το άμεσο μέλλον. Εγώ θα έλεγα ότι έπρεπε να γίνουν χθες αυτές οι πληρωμές. Μιλάτε για τον Ιούνιο τώρα εσείς. Ότι αυτά τα λεφτά που λένε. Μιλάτε για τον Ιούνιο, ότι αυτά τα λεφτά που λένε θα σας δώσουν τέλος Ιουνίου, εσείς τα θέλετε αύριο. Εάν θα πάμε τον Ιούνιο την πληρωμή των συνδεδεμένων, ναι, ή την πληρωμή των επιδοτήσεων, των οικοσυστημάτων που λένε, ναι, και ούτω καθεξής, ναι, τότε μιλάμε για μια καταστροφή, έτσι. Γιατί εδώ πέρα σας λέω, τα χρήματα τα οποία πήραμε ήταν, θα έπρεπε δηλαδή το Δεκέμβρη μήνα να έχουμε πάρει 22 ευρώ το στέρμα και έχουμε πάρει 6. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνετε δηλαδή το πόσο είναι η μεγάλη μείωση που υπάρχει. Ήταν που ήταν κουτσό το. Ναι, εντάξει, ωραία, τα καταλάβαμε αυτά. Έχετε στο πλευρό σας και τους Ιταλούς, δηλαδή αύριο Θεσσαλονίκη θα δούμε πέρα από τον αγροτικό κόσμο της χώρας και Ιταλούς συναδέλφους σας. Από όσο έχουμε πληροφορηθεί από κάποιο δημοσίευμα, δεν έχουμε έρθει σε επαφή με κανέναν. Ναι. Μας έχουν πει από κάποιο δημοσίευμα, το έχουμε διαβάσει κι εμείς, ναι, ότι ναι, θα υπάρχουν αγρότες Ιταλοί οι οποίοι θα έρθουν για συμπαράσταση στον αγώνα που κάνουμε. Ναι. Μακάρι να έρθουν, θα είναι καλοδεχούμενοι και μαζί να δώσουμε τον αγώνα. Αλλά να σας πω και το εξής. Αυτή τη στιγμή είδαμε τώρα ότι άρχισε να ξεσηκώνεται η Ισπανία. Δηλαδή στο παιχνίδι αυτό που ξεκίνησε η Γερμανία. Μπαίνουν οι Γάλλοι, μπαίνουν οι Ισπανοί, ήρθαν και οι Ιταλοί. Βλέπετε ότι αρχίζει να μεγαλώνει βεντάλια. Η Ευρώπη έχει γενικώς πρόβλημα. Πρέπει να ληφθεί. Το κόστος παραγωγής, κυρία Μωραήτη, είναι τεράστιο. Το κόστος παραγωγής, η ενέργεια είναι δυσβάσταχτη. Όταν σε αυτά τα κράτη, να ξέρετε ότι, που σας είπα προηγουμένως, τους εταίρους μας δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, έχουν πολύ καλύτερη μεταχείριση. Έτσι, όσον αφορά. Και για το πετρέλαιο και για την ενέργεια. Εμείς, ναι, είμαστε σε ακόμα χειρότερη κατάσταση. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει γενικότερα σε όλους είναι η νέα ΚΑΠ. Η νέα ΚΑΠ χρειάζεται αναδιάρθρωση τώρα, χρειάζεται μια αναδιαπραγμάτευση, η οποία να την πρικίσουν με νέα κονδύλια, ούτως ώστε να είναι ικανά να μπορέσουν να βοηθήσουν τους αγρότες να είναι βιώσιμοι. Πολύς κόσμος λοιπόν και από τις ΣΕΡΕΣ αύριο, με 100 μηχανήματα περίπου λέμε παρών στην Αγκρότικα, με αυτή πάρα πολλά στιγμή, άλλα μέσα μεταφορά κόσμου και με γιοταχή και με λεωφορεία. Ότι τουλάχιστον, ναι, έχω μια πληροφορία ότι τουλάχιστον έχουμε 15 ναυλωμένα λεωφορεία. Έτσι, και δεν σταματάνε. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να συμμετέχει με τη φυσική παρουσία. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία εκεί πέρα. Οπότε, ναι, νομίζω ο καλύτερος τρόπος να συμμετέχουν είναι τα λεωφορεία. Πείτε μου ξανά, σας παρακαλώ, ένα λεπτό, κύριε Διαμαντόπουλε. Ναι, ωραία. Σας ευχαριστώ, κύριε Διαμαντόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά. Ευχαριστώ. Κύριε Τσίτο, είστε στη γραμμή. Παρακαλώ, σας ακούμε. Καλησπέρα. Γεια σας. Ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον υπουργό μας, τον πώς λέγεται, Άκης, πώς λέγεται. Λοιπόν, γιατί τουλάχιστον μέχρι στιγμής εγώ καταλαβαίνω ότι με θεωρεί υποκινούμενο και μη νοήμων αγρότη, συνταξιούχο φυσικά, έχω τα παιδιά μου στη... Κύριε Τσίτο, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι αυτή τώρα η συμπεριφορά του Υπουργού. Καταλαβαίνει και ο ίδιος το πρόβλημα που έχει. Να ρωτήσω κάτι, γιατί είπα ότι είμαι λιγάκι μη νοήμων και ηλίθιος, ψιλοηλίθιος. Ναι. Τον κύριο Αβγενάκη ποιος τον έβαλε? Τι εννοείται ποιος τον έβαλε? Ποιος τον κρατάει εκεί πέρα? Σαν υπουργό ποιος τον κρατάει? Μα
Υπάρχει μια οργανωμένη κυβέρνηση. Τι εννοείται ποιος τον κρατάει? Ποιος τον κρατάει? Ο Πρωθυπουργός όρισε τους υπουργούς του. Α, ο Λεβέντης ο υπουργός. Ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός, ναι. Τι θα πει Λεβέντης? Ο Λεβέντης ο Πρωθυπουργός. Ναι. Δηλαδή κρατάει αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ποιο? Το κρατάει για τι πράγμα? Τι είπαμε προηγουμένως? Ότι... δεν καταλαβαίνω κύριε Τσίτο τι εννοείται. Τι είπαμε? Ότι μας θεωρεί υποκινούμενος και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, που έλεγε ο κύριος Διαμαντόπουλος. Τώρα μην με αναγκάζετε να στηρίζω τον κύριο Αυγενάκη. Το πήρε πίσω την πρώτη μέρα. Στη συνέχεια είπε πίσω, τα αιτήματά σας είναι δίκαια. Το πήρε πίσω και κοροϊδεύει πάλι ξανά. Για να δούμε λίγο τι θα γίνει. Προτού δύο ώρες κοροϊδεύει τους αγρότες σε ένα κανάλι και τους λέει, περιμένετε θα μιλήσουμε μαζί. Λοιπόν, και τελικά ανακάλεσε, όχι λέει, έχει δουλειά ο υπουργός. Προτού δύο ώρες, στο Άξιον. Δέστε το να το καταλάβετε. Μην προσπαθείτε να δικαιολογήσετε. Δεν δικαιολογώ κανέναν και δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν. Προέρχομαι ακούστε. Ίδια από αγροτική οικογένεια και ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει αγροτικός κόσμος. Εντάξει, σας καταλαβαίνω. Εντάξει, γνωριζόμαστε από 100 χρόνια. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, αυτή η συμπεριφορά δεν είναι συμπεριφορά ούτε υπουργού ούτε πρωθυπουργού. Τον Αυγενάκη και πάει 4 διοικήσεις. Μπορείτε να καταλάβετε 4 διοικήσεις. Ένας διευθυντής επιχείρησης που άλλαξε, τι συμβαίνει? Για να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί αύριο. Αυτό είναι το ζήτημα. Αν υπάρχουν τα χρήματα και αν υπάρχουν, πότε θα σας τα δώσουν? Αυτό είναι όλο το ζήτημα. Το ρωτήσανε τον κύριο Αυγενάκη, το άκουσα προσωπικά. Τα 92 εκατομμύρια από το ΠΚΠ. Πού είναι? Και λέει, δεν ξέρω, θα ψάξω να τα βρω. Να ψάξουμε να τα βρούμε, δεν είναι κακό, βεβαίως. Να ψάξουμε να τα βρούμε, δεν είναι κακό. Αν κάπου τα χάσαμε και δεν ξέρουμε πού τα βάλαμε. Λες και πρόκειται για στραγάλια. Οι αγρότες, τι είναι, σφόρια είναι? Ακριβώς. Λοιπόν, να ψάξουμε να τα βρούμε όμως. Εμείς έχουμε όλη την καλή θέση. Οι αγρότες πεινάνε και αυτός να ψάξει να βρει πού. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Πού μπορεί να πήγαν αυτά τα 92 εκατομμύρια? Πού πήγανε? Δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να απαντήσω. Αν μπορείτε ακόμη εσείς... εκεί πέρα. Ναι, βεβαίως κάτι. Να δικαιολογήσει τι δηλαδή? Λοιπόν. Τι θέλετε, τη λεβεντοσύνη του? Θα δώσετε το παρόν αύριο εσείς στην κινητοποίηση, κύριε Τσίτο. Εγώ ναι. Ήμουν από την πρώτη μέρα και τώρα άμα με επιτρέψει κάποιες, κάποια προσωπικά θέματα. Ωραία. Θα είμαι πάλι και αύριο και μεθαύριο. Καλή δύναμη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας, κύριε Τσίτο, να είστε καλά. Και εγώ και συγγνώμη, είμαι πολύ θυμωμένος. Ναι, ας κρατήσουμε το θυμό μας. Μακάρι να βρεθεί πολύ γρήγορα λύση, γιατί πλησιάζει ο καιρός που πρέπει να αρχίσουμε να καλλιεργούμε. Αυτό μην μου το λέτε εμένα, εντάξει. Σας το λέω. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε λοιπόν σε μια μικρή διακοπή.